τον προπερασμένο αιώνα στα Κατουνάκια, στην έρημο του Αγιώδους, υπήρχε ένας μοναχός υπερμεγέθης στο σώμα, περίπου 2 μέτρα και πολύ βάρος, πολύ δυνατός μοναχός και νέος στην ηλικία. Και κόμπαζε και έλεγε στους άλλους πατέρες ότι είναι τόσο δυνατός που αν βρεθεί μπροστά του διάβολο θα τον κάνει κομματάκια, τόσο πολύ τον μισεί. Και το λέγανε οι άλλοι πατέρες που είχαν οπωσδήποτε συνέστηση και διάκριση ότι καλό είναι να μισεί κανείς τους εχθρούς, απαθός και αγίος όπως λέγουν οι πατέρες, αλλά να μην παρεπασχλεί συνεχώς με τον εχθρό. Δηλαδή ο νους μας δεν είναι να μνημονεύουμε τον εχθρό αλλά τον Χριστό. Φανταστείτε ρε κανείς να μιλήσει 100 λέξεις και 80 να είναι οι λέξεις διάβολος. Στο τέλος θα πάθουμε κάτι. Ο διάβολος, αυτό το πράγμα είναι ζωντανό και πηδά μέσα μας, έτσι δεν είναι? Στην αρχή κανείς το ακούει, αλλά μετά από λίγο αρχίζει και κάτι γίνεται μέσα μας, έτσι δεν είναι? Αν θα είναι ο Χριστός μας, ναι, ας τα ακούμε άπειρες φορές. Καλό είναι. Ευεργετούμεθα, δεν βλάπτεται κανείς. Και λοιπόν του λέγανε να μην μνημονεύει συνεχώς τον εχθρό και να μην καυχάται ενώπιον του, γιατί αυτός είναι ασώματος και άνθρωπος έχει ένα σώμα. Τα πνεύματα είναι ασυγκρίτως πολύ πιο δυνατότερα. Είναι δε τόσο δυνατά που μπορεί ένα μόνο πνεύμα δαιμονικό να κάνει όλο τον πλανήτη Γη τάλκ, σκόνη και αν τη διαλύσει. Ένα μόνο δαιμόνιο. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρδου το λέγε αυτό. Δεν χρειάζεται να ανοίξουν κανόνια. Ένα μόνο έτσι να το κάνεις, τέτοια δύναμη. Φανταστείτε οι άγγελοι τι δυνάμεις έχουν. Και οι Άγιοι, πόσο μάλλον η Παναγία μας και φυσικά ο Χριστός μας που τους δίνει τη δύναμη. Και έτσι λοιπόν δεν αφήνει ο Χριστός, δεν παραχωρεί να γίνει επίδειξη της δυνάμειος, αλλά μέχρι ένα σημείο που παραχωρεί η Θεία σου χάρης. Λοιπόν αυτός ο μοναχός επέμεινε και λέει, όχι πατέρες μου, λέει, αν εφανεστεί θα τον κάνω κομματάκι, θα τον ξεσκίσω αργή, θα τον κάνω, θα τον διαλύσω. Είδαν οι πατέρες πως δεν ακούει και τις συμβολές και παρακαλούσαν υπέρ συνέσεως του μοναχού. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα, όχι πολύ μεγάλο, παραχώρησε ο Χριστός μας και του εμφανίστηκε και ένας δαίμονας νάνος. Όπως διαβάζουμε στα παραμύθια, οι χιονάτοι και οι 7 νάνοι, κάτι που δεν υπάρχουν νάνοι βέβαια, γιατί στην Εκκλησία πρέπει να πούμε οι χιονάτοι και τα 7 δαιμόνια. Αυτό είναι στην Εκκλησία, γιατί νάνοι, τέτοιου τύπου νάνοι δεν υπάρχουν σήμερα. Δαιμόνια με τη μορφή των άνων υπάρχουν όμως. Λοιπόν, εμφανίζεται και ένας μικροσκοπικός νάνος διάβολος και του έκανε έτσι απειλητικά και του λέγει «Σαλιάρι, σαλιάρι», του λέει. «Εσύ λέει τα σάλια σου δεν μπορείς να μαζέψεις, θα τα βάλεις με μένα?» Απειλητικότατος, αυστηρότατος, κέρβερος. Και του φάνηκε μικρός, έτσι πολύ μικρός, έτσι για τον ταπεινώσει στην θέα. Αλλά η όψη όμως ήταν φρικτή. Τόσο πολύ ο μοναχός αυτός εφοβήθηκε στην θέα του πνεύματος αυτού του πονηρού, δεν είχε δει ποτέ το δαιμόνιο, και τόσο πολύ ταρακουνήθηκε από την απειλή, την βροντόδη απειλή, που σε 6 μήνες έπαθε ακύρωση του ύπατος και απέθανε εκ του φόβου. Στην αρχή οι πατέρες τον δίνουν κουράγιο, το λέγανε, είναι μια εμπειρία, κάνει υπομονή. Και άλλοι πατέρες έχουν δει και πιο μεγάλα πράγματα και φάγαν ξύλο και από τα δαιμόνια. Να, ο τάδε έφαγε μια μπουνιά, να, ο άλλος, ας πούμε, έχει πάθει αυτό. Διάφορα πράγματα για παρηγοριά. Πού ήταν όλα αληθινά? Όχι, πατέρες μου, λέει, η θέα ήταν πολύ φρικτή. Μα αυτό σου λέει, μα θα κάνεις υπομονή. Όμως δεν μπορούσε να μεταπιστεί, δεν μπορούσε να υπακούσει, είχε πάθει σκληροκαρδία, είχε πάθει κάτι. Το φρόνημα του ήταν τόσο πολύ αμετάτρεπτο, αθεράπευτο. Και τελικά υπέκυψε στο μοιραίο και πέθανε εκ του φόβου. Και έμεινε λοιπόν στην παράδοση των πατέρων ότι να μην τα βάζει ποτέ κανείς με τον εχθρό σε όποιο επίπεδο και να είναι, διότι το Πάτερ Ημών είναι μια μικρή προσευχή θεοσύνθετη, ο ίδιος ο Χριστός μας ο Θεός την σύνθεση, γιατί είναι για πρώτη φορά, και σε αυτό το μικρό Πάτερ Ημών 2 φορές μνημονεύεται ο εχθρός, αρνητικά βέβαια, μη είσαι εν έγκυση μας πειρασμών και ρίσαι ημάς από το πονηρό. Γιατί 2 φορές λέμε για τον εχθρό ότι και σε αυτή την μικρή προσευχή πρέπει να έχουμε φόβο Θεού, με τον Χριστό μόνο να ασχολούμεθα και να ζητούμε να μην μονομαχήσουμε με τον εχθρό. Εάν θα έρθει, εντάξει θα μηθούμε, αλλά μην λέμε να έρθεις να μονομαχήσουμε. Αυτό είναι άκρον άωτον της υπερηφανίας.
συστέλει ο Θεός τη χάρη, την αποστείλει τη χάρη, παροπλίζεται, γίνεται άοπλος άνθρωπος και ξεφτυλίζεται τον εχθρό.